Δυστυχώς η εβδομάδα που μας πέρασε, η προηγούμενη, με το πλήθος των τραπεζών και τούτη που διανύουμε, είναι από τις χειρότερες που έχει περάσει το ελληνικό εμπόριο και οι επιχειρηματίες. Όπως ξέρετε, το παν στη δουλειά μας, εμάς, οι τράπεζες, και με το να κλείσουν τράπεζες έχει νεκρώσει, δεν μπορούμε να κάνουμε ουδεμία συναλλαγή. Οι εταιρείες όλες από την προηγούμενη Δευτέρα μας έχουν γυρίσει το μετρητή, δεν μπορούμε να κάνουμε προμήθειες εάν δεν έχουμε τα λεφτά μετρητά. Αυτό βέβαια έχει πολλά προβλήματα, όπως εάν είχες λεφτά στο λογαριασμό σου μέσω e-banking θα μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Αν δεν είχες ή αν τέλειωσαν με τις αγορές, δεν μπορείς να κάνεις αγορές. Όπως επίσης, συνάδελφοι που αγοράζουν εμπορεύματα από την Αθήνα, οι εταιρείες τα θέλουν μετρητά, τα πρακτορία αντικαταβολής δεν παίρνουν μετρητά γιατί φοβούνται να μεταφέρουν τόσο μεγάλο ποσό, όσο τούτου υπάρχουν προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς. Εκτός αυτού και η κίνηση έχει μειωθεί γιατί ο κόσμος και δεν έχει λεφτά με τα 60-60 ευρώ που παίρνει, έχει άλλες προτεραιότητες όπως να φάει ψωμί, να πάρει το σούπερ μάρκετ, τέτοια πράγματα και δεν ψωνίζει, φοβάται και όλες τις τέτοιες περιμένει. Ως εκ τούτου ζούμε και βιώνουμε μια δραματική περίοδο. Άρα για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα εμπορικό κατάστημα με βάση την αρχική του ανάγκη που λέει ότι ανοίγω το μαγαζί, βάζω το κλειδί στην πόρτα και ξέρω ότι έχω χι λειτουργικά έξοδα, πώς μπορεί να βγει? Αυτό δεν βγαίνει γιατί με το να έχει μειωθεί ο ζήρος και η κίνηση δεν μπορεί να βγει, θα αναγκαστεί να επιβιώσει όπως επιβιώνει ή να απολύσει προσωπικό. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι θα ανέβει η ανεργία. Το προσωπικό και πάλι δεν θα του φτάσει, πρέπει να μειώσει τα γενικά του έξοδα. Αν δεν μπορεί να τα μειώσει, το αποτέλεσμα θα είναι να κλείσει.